Και πάμε την Κυριακή. Δύο Ντέρμπι, Εγγένεια, ο Παπαρίνα με την ΑΕΚ και τον Ιωνικό. Ναι. Αλλά πάμε την Κυριακή. Κυριακή με ένα μεγάλο το match. μάτς. Το μάτς φλέγεται. Ναι. Η Σίτη υποδέχεται τη United. Η Σίτη είναι η πρωταθλήτρια. Η Σίτι είναι η καλύτερη ομάδα του νησιού. Η Σίτη έχει το Χάλαντ και κάποια στραφοματήματα στο ξεκίνημα. Ε, Μα Το παίζουμε άσο, στα κάτσουμε το πάπ και φεύγουμε. Δεν είναι έτσι. <laughs> δεν είναι έτσι, διότι πρώτον, η United έχει τέσσερι συνεχόμενε νίκε μετά από δύο σφαλιάρε με τι οποίε ξεκίνησε. Σωστό. Ναι. Ε, Μόλι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Τεν πήρε το βραβείο του προπονητή του μήνα για τον μήνα που ολοκληρώθηκε. Το λέγαμε στην πρώτη χομπή αυτό, έτσι. Ναι. Ότι αλλάζει η United. Αλλά αλλάζει. Ο Ράσφορντ πήρε το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα. Θέλω να πω, η United έχετε από καλό έχετε το διακοπή και. Πηγαίνει σε ένα γήπεδο στο οποίο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται τον τρόπο όχι μόνο να προβληματίζει τη City, αλλά να φεύγει με διπλό. Φαβορεί η City, καλά το είπε. Καλύτερα να πάμε με τα 2-3 γκολ. Γκολ γκολ είναι 67, στο πάμε στοίχημα. Όλο και, και παραπάνω. Και πάμε Κυριακή 9.30 το βράδυ, το πραγματικά μεγάλο derby μέχρι το επόμενο ναι. για την Super League. Πάοκ Παναθηναϊκό με τον Παναθηναϊκό είναι ένα έτητος. Πρώτο μεγάλο κράτη τεστ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίο είναι αίτητο, έχει κάνει μόνο νίκε η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα, αλλά οι τέσσερι εξ αυτών είναι στο κήπεδο του. Μακριά από τη λεωφόρο είχε το πρόβλημα πέρυσι για το πρώτο μισό του πρωταθλήματο, μπορεί και παραπάνω. Μακριά από, το, από τη λεωφόρο καλείται να βρει του βαθμού που άφησε πέρυσι. Πήγε στην Κρήτη, πέρασε από το Ηράκλειο με τον Όφη, εκεί είχε χάσει πέρυσι, τώρα πάει στην Τούμπα. Πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο ο Πάοκ. Εγώ λέω. Μετά τη διακοπή κιόλα και κανεί δεν θέλει να χάσει. Ισχύει αυτό. Το Χ είναι στο 315 στο πάμε στοίχημα. Οκ. Okay. Το αγοράζω. Το αγοράζουμε όλοι. Εγώ πιστεύω και θα δούμε και λίγα γκολ. Να, αλλά ναι. πάμε παρακάτω. Και ο Παπαρίνα. Την Δευτέρα στι 8, ΆΕΚ, Ιωαννικό. Εντάξει, η λογική λέει ότι η ΆΕΚ θέλει να μπει στο πρώτο τη παιχνίδι στην Παπαρίνα με νίκη, αλλά θα το δούμε το βράδυ τη Δευτέρα. μεγάλη γιορτή για την ΆΕΚ. Την οποία θεωρώ δύσκολο να τη χαλάσει ο Ιωαννικό. Πολλά γκολ βλέπουμε. Νομίζω ότι ε, το over 2,5 στο 1,64 θα το πάμε στο είναι μια χαρά επιλογή.